άντρες. Εξολοθρεύομαι δύσκολα από γυναίκες. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ότι τα κορίτσια εξολοθρεύσαν τους άντρες. Έτσι έγινε και έτσι θα προχωρήσουμε. Η αρρώστια της μητέρας μου τη ζω από πάρα πολύ μικρός και έχω μάθει να ζω με αυτό. Και ίσως έχω πάρει πάρα πολλά από αυτό. Γιατί είναι ένας δυνατός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί, στηρίζει την οικογένειά της παρόλο το θέμα της. Και θέλω να πω ότι ξέρεις κάτι, ποτέ δεν άνοιξα το στόμα μου εγώ να πω ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, ο Κιντάτος έχει τη μάνα του άρρωστη. Και έχει έχασε και τον πατέρα του. Λένε ότι και ο αδερφός σου βοηθάει πολύ, κάνει μεγάλη εκστρατεία. Όταν δήλωσε, όταν έκανε τη συμμετοχή, μου είπε θα σε βγάλω νικητρία. Και έχοντας αυτό στόχο, διοργανώνει διάφορα πάρτι σε καφετέριες. Στον τελικό μίλησε με τον δήμαρχο της Λάρνακας και θα κάνουν πολύ μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Ευρώπης. Στη Λάρνακα. Αν δεν ήταν αδερφός μου, δεν θα βρισκόμουν εδώ. Δεν μπορεί να είμαι μια ήσυχη δύναμη. Αλλά αυτό που έχω πει και πριν, πιστεύω ότι είναι η ερμηνεία μου και το ότι συνδυάζω και ελληνικό και αγγλικό στίχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βρισκόμαστε στο The Voice της Ελλάδας και πρέπει να τραγουδάμε και ελληνικά και αγγλικά. Είναι πολύ κουραστικό, αλλά είναι και πολύ όμορφο, γιατί κάνω αυτό που αγαπώ. Mm-hmm. Δηλαδή, το να συνδυάζω και το σχολείο μαζί και τη μουσική. Το σχολείο είναι υποχρέωση φυσικά, είναι προτεραιότητα πάντα. Αλλά και το voice έτσι μου δίνει δύναμη ώστε να προχωρήσω και να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω. Αρετή, υπόθηκε έτσι για την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο live, ότι είχες ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Απλώς κουράστηκα και ίσως ξέσπασε έτσι ο οργανισμός μου. Δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό. Πιστεύω ότι δεν δέχθηκε πόλεμο όσον αφορά τη θέση του στο voice, αλλά όσον αφορά την ψηφοφορία. Οπότε δεν έχει να κάνει κάτι αυτό ανάμεσα σε μένα και τον Γιούρι. Με τον Γιούρι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Και η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα περισσότερο από ότι ο ίδιος. Για το γεγονός ότι έφυγε. Θα είσαι η νικήτρια του The Voice. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μέχρι εδώ που έφτασα είναι μεγάλη έκπληξη για τη ζωή μου. Γιατί τώρα αρχίζει όλο αυτό το ταξίδι. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά είναι εισάξια. Εγώ θα πω τον Κιντάτο. Είναι ελληνική φωνή, είναι πραγματικά υπέροχος και σαν άνθρωπος και σαν τραγουδιστής. Θα το ψηφίσεις? Ναι. Η Μελίνα Σλαμίδου, ως coach σου, τι είναι αυτό που σου έδωσε? Είναι υπέροχη. Όταν ήρθα στο παιχνίδι, δεν είχα λίγο πρόβλημα με την αυτοπεποίθηση μου και με βοήθησε να το ξεπεράσω. Μου έμαθε να είμαι πιο δυναμική, να σκέφτομαι εμένα όταν τραγουδώ και κανένα άλλο και να νιώθω ότι είμαι μόνη μου στη σκηνή και θα μου βγαίνει πολύ πιο ωραία. Τη φίλη σου που σε δήλωσε στο The Voice, έχεις κάνει κάποιο δώρο? Γιατί νομίζω ότι σε αξίζει μεγάλο δώρο. Ναι, σε αξίζει. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και το μέλλον μου εννοείται θα φίλεται σε αυτήν. Πιστεύεις ότι δέχτηκε πόλεμο ο Γιούρι γενικότερα? Δεν το πιστεύω αυτό. Απλά στεναχωρήθηκε και μπορεί να του βγει και αυτό το παράπονο. Πιστεύω ότι όλοι μας το ίδιο. Δεν δεχτήκαμε κανείς πολεμό και φτάσαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Για το Γιούρι λέγανε. Ο αδερφός σου μου αρέσει να είναι τα λεφτά. Ο Γιούρι θα είναι σε λίγη ώρα μαζί μας. Να πούμε ότι είναι ο